Η υγειονομική περίθαλψη σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ήταν το θέμα του φετινού Συνεδρίου Υγείας που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητηρίο. Το συνέδριο το φετινό είναι το 23ο το Health World και αποφασίσαμε να δώσουμε έναν τίτλο σκεφτόμενοι ότι πρέπει να δούμε τι έρχεται από το μέλλον. Ζούμε σε μια περίοδο δραστικών αλλαγών, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και άρα αυτό επηρεάζει και τα συστήματα υγείας. Σκοπός λοιπόν του συνεδρίου μας φέτος ήταν να μπορέσει μέσα από τις συζητήσεις και με την συμμετοχή πολύ διακεκριμένων ομιλητών να ενημερωθούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες που έρχονται από το μέλλον και πώς μπορούν να συνδράμουν στη βελτίωση του συστήματος και ταυτόχρονα, θα έλεγα, στη βελτίωση των υπηρεσιών ως προς τον ασθενή. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτόν τον τίτλο, ο οποίος είναι λίγο προκλητικός, με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εκεί έξω τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και θεωρούμε ότι σε ένα επιμελητήριο, σαν αμερικανικό επιμελητήριο ειδικά, οφείλουμε να μεταφέρουμε καλές πρακτικές, έτσι ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε το κοινό αλλά και γενικά τους ειδικούς για ποια μπορεί πραγματικά η χώρα μας να ακολουθήσει. Το επιμελητήριο, όπως ξέρετε, είναι πολύ γνωστό για τις δράσεις που κάνει για να μπορεί να λίγο πολύ να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα και την έρευνα ειδικά. Πρωτοστατούμε σε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί πιστεύουμε ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι κοιτίδες ανάπτυξης καινοτομίας, αλλά και να δείσουμε έμφαση στην εφαρμοσμένη καινοτομία πολύ περισσότερο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σημερινό μας συνέδριο νομίζω ότι εντάσσεται σε όλη αυτή την πολιτική, γιατί θεωρούμε ότι το σύστημα υγείας μπορεί να είναι πραγματικά ένας, όχι απλώς ένας τομέας για την υγεία και για τη βελτίωση της λίγο πολύ της υγείας των ασθενών και του Έλληνα πολίτη, αλλά τώρα μπορεί να έχει και έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα με πάρα πολύ τεράστια ωφέλη για την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, ποιες αλλαγές ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα στον τομέα της υγείας? Καλά, αλλαγές έχουμε πάρα πολλές. Αλλά αν αναφερόμαστε ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας που αφορά το παρόν συνέδριο, η υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και της φαρμακοβιομηχανίας με τριετή ισχύ είναι ο αμέσως επόμενος στόχος μας στο τέλη Οκτωβρίου, ώστε να φτιάξουμε το κατάλληλο περιβάλλον την επόμενη τριετία να μπορούν να έρθουν όλες τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να συμβάλλει η ιατρική τεχνολογία στη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας? Η καινοτομία σήμερα δίνεται δυνατότητα για πιο πρώιμες και πιο στοχευμένες, θα έλεγα εξατομικευμένες διαγνώσεις. Αυτό συνιστά μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να έχουμε πιο στοχευμένες, πιο προσωποποιημένες θεραπείες, έτσι ώστε οι ασθενείς να επιστρέφουν στο σπίτι τους και στις δουλειές τους πολύ νωρίτερα. Αυτό συνιστά ένα πολύ μεγάλο όφελος, το οποίο είναι καλό και για τους ασθενείς και τους πολίτες, όσο και για την κοινωνία και την παραγωγικότητα. Επομένως, αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος και δεν είναι κόστος. Κυρία Μπαρμπετάκη, ποια βήματα πρέπει να γίνουν ώστε η φαρμακευτική καινοτομία να είναι προσβάσιμη στους Έλληνες ασθενείς έγκαιρα? Πρέπει να δούμε τη θεραπευτική και φαρμακευτική καινοτομία σαν μια επένδυση για τη ζωή των ασθενών και των πολιτών στην Ελλάδα και όχι μόνο σαν κόστος. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική συνεργασίας, όπως το σύμφωνο συνεργασίας που θέλουμε να υπογράψουμε με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες, την απαραίτητη χρηματοδότηση και θα δημιουργεί χώρο ώστε η καινοτομία να μπορεί να φτάσει στους ασθενείς και αυτό να μην γίνεται εις βάρος του ασθενή, να μην χρειάζεται δηλαδή ούτε να υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε να υπάρχουν εξαιρέσεις στο σύστημα υγείας. Εμείς θέλουμε και τη χρηματοδότηση και το πλαίσιο και τις διαδικασίες για να επιτευχθεί αυτή η άφιξη της καινοτομίας στην Ελλάδα. Στον τομέα των κλινικών μελετών, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να αυξηθεί ο αριθμός στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι κλινικές μελέτες είναι μια μεγάλη ευκαιρία και είναι κάτι το οποίο η καινοτόμος βιομηχανία μπορεί να φέρει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Χαρακτηριστικά, να σας πω ότι στο ΠΙΘ έχουμε υπολογίσει ότι θα μπορούσε να αυξηθεί 5 φορές ο αριθμός των κλινικών μελετών που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μένα υπάρχουν 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Καταρχάς, και για τις κλινικές μελέτες να μπει ένα πλαίσιο κινήτρων για τη βιομηχανία και χρηματοδότησης. Αυτό πρέπει να είναι από ιδίους πόρους και να μην εξαρτάται από το RRF, το οποίο ξέρουμε ότι είναι μια πρόσκαιρη λύση. Κατά δεύτερον,
πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα βήματα ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Δεν μπορεί δηλαδή μια κλινική μελέτη να καθυστερεί και να κολυσιεργεί, επειδή δεν μπορούμε να προσπεράσουμε κάποια βήματα τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς δεν είναι απαραίτητα. Τρίτον, και στη βάση αυτή, όπως το έχουν κάνει και άλλες χώρες της Ευρώπης, θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας οργανισμός συντονιστικός, ο οποίος να βλέπει και τα δεδομένα και τη συλλογή δεδομένων και την πορεία των κλινικών μελετών στη χώρα. Αυτές είναι τρεις από τις βασικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως PIF για την καλύτερη εκτέλεση των κλινικών μελετών και την καλύτερη προσέλκυση φυσικά στη χώρα μας. Η καινοτομία είναι ένα κομμάτι, όπως είναι και ο πυλώνας του συνεδρίου μας, ο οποίο δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να επενδύσουν όλα τα μέλη, και οι εταιρείες και το industry, αλλά σίγουρα και το Υπουργείο Υγείας, να δώσει τα ανάλογα κονδύλια και να δώσει το τέμπο προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να δώσουμε στον Έλληνα ασθενή το δικαίωμα της πρόσβασης στις νέες λύσεις όσον αφορά στο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σταδιοδρόμι, διότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα μιλήσω για την άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά για τους εταίρους μας, κινούνται με γοργά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να είμαστε κι εμείς να ακολουθήσουμε αυτό το τρέντ, προκειμένου να μην θεωρηθούμε είτε δεύτερος είτε τρίτο πυλώνας σε αυτό το κομμάτι του innovation και όσον αφορά το σύστημα υγείας. Τώρα, πολύ σημαντικό κομμάτι προκειμένου να πάμε στη σωστή κατεύθυνση είναι τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να προσφέρουμε, αν θέλουμε να προσφέρουμε value-based healthcare ή αυτό το οποίο μόνο μας προβληματίζει είναι το κόστος. Όπως και ο Υπουργός έδωσε το μήνυμα ότι ναι, θέλουμε να επενδύσουμε, θέλουμε να φέρουμε το innovation και τεχνολογία στο σύστημα υγείας, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όλα τα μέλη θα είναι κερδισμένα από αυτό το πλαίσιο και από αυτή την ενέργεια. Και τι ακριβώς εννοούμε? Σίγουρα ο ασθενής θα έχει την πρόσβαση και, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορεί να έχει access στη τεχνολογία και σε καινούργιες καινοτομίες. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα και το Υπουργείο, θα μπορεί να εξασφαλίσει κάποια savings και να αναπτύξει και να εξελίξει το σύστημα υγείας όσον αφορά τα νοσοκομεία, και από εκεί και πέρα και το industry θα μπορέσει, επειδή μην ξεχνάμε είμαστε και εμείς εταιρείες, θα μπορέσει να φέρει το innovation, θα μπορεί να υπάρχει ένα stability και να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στον ελληνικό χώρο. Το συνέδριο αυτό αφορά έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει στο τομέα της υγείας. Το αυτό που αφορά εμάς είναι η καινοτομία και πώς αυτή μπορεί να συνδυαστεί στην κλινική πράξη. Εγώ ως καλεσμένος και ως κλινικός γιατρός, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούμε όσο μπορούμε να υιοθετούμε όσο γρηγορότερα γίνεται καινοτόμα προϊόντα για το καλό των ασθενών. Αυτός βέβαια ο κύκλος αφορά πάντα καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες όμως πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να έρθουν πολύ σύντομα στην κλινική μας πράξη. Αυτό λοιπόν που προτείναμε στην ομιλία σήμερα ήταν ότι για να επιταχυνθεί η μεταφορά της καινοτομίας στην κλινική πράξη, θα πρέπει να έχουμε πάντα κέντρα αριστείας σε συγκεκριμένες παθήσεις, να υπάρχουν τα λεγόμενα fast track approval, δηλαδή γρήγορες αποδοχές πολύ καινοτόμων τεχνολογιών, και το πιο σημαντικό είναι να μαζεύονται γρήγορα κλινικά δεδομένα και με αυτά να μπορούμε να αποδίδουμε γρηγορότερα τα αποτελέσματα των ερευνών μας, έτσι ώστε τα καινοτόμα προϊόντα να γίνονται αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα. Και πάλι ευχαριστώ. Πιστεύω ότι τέτοια σημαντικά γεγονότα θα μπορέσουν να φέρουν κοντά την πολιτεία, την ιατρική κοινότητα, καθώς και τις ιατρικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε από κοινού τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά αλλάζει.